και η αξιωματική, σωστά, και η ανεξαξιωματικών, αλλά και ως Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου, στηρίζουμε το εγχείρημα της εθελοντικής αιμοδοσίας που γίνεται κάθε χρόνο στο πλαίσιο της γιορτής του Αγίου Αρτεμίου, με πρωτοβουλία και το τρέξιμο το πιο πολύ το κάνει η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών. Έχει το τοπικό τμήμα. Έχει, πάντα έχουμε ανταπόκριση. Τουλάχιστον κάθε χρόνο μία, μέσω όρο 30 φιάλες αίμα μαζεύουμε σίγουρα. Α, τόσες πολλές. Χώρια ότι κάθε, όλο το χρόνο, κατά όλη τη διάρκεια του χρόνου, οι αστυνομικοί είναι τακτικοί αιμοδότες, πέρα της αιμοδοσίας. Ξέρω πολλούς που ήθελαν να δώσουν σήμερα, αλλά είχαν δώσει τον Αύγουστο και δεν μπορούν λόγω εγκύτητα της ημερομηνίας. Οπότε στηρίζουμε την αιμοδοσία και του νοσοκομείου και γενικά όποτε χρειάζεται. Είναι μια καλή δεξαμενή η Διεύθυνση Αστυνομίας στο προσωπικό της ως εθελοντές αιμοδότες. Συνειδητοποιημένη λοιπόν. Ακριβώς, γιατί και λόγω επαγγέλματος αντιμετωπίζουν περιστατικά που ξέρουν ότι χρειάζονται αίμα και έχουμε αυτή την ευαισθησία. Δίνετε καμία άδεια? Προβλέπεται βεβαίως τιμητική αιμοδοτική άδεια στους εθελοντές αιμοδότες, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτός ο λόγος, είναι πιο πολύ αυτό που είπατε, η ευαισθησία του προσωπικού. Είναι καθιερωμένη η αιμοδοσία που κάνουμε πάντα παραμονές του Αγίου Αρτεμίου στο χώρο μας. Φέτος είναι και μια ιδιαίτερη χρονιά για μας. Σαν Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Τοπική Διοίκηση Χίου γιορτάζουμε τα 30 χρόνια λειτουργίας. Οπότε, μέσα σε εκδηλώσεις που έχουμε οργανώσει, όπως είχε γίνει την προηγούμενη Κυριακή ο δεύτερος αγώνας δρόμου στον Άγιο Αρτέμιο, είναι η σημερινή εθελοντική αιμοδοσία και στις 2 και 3 Νοεμβρίου διήμερες εκδηλώσεις στο Ομοίρου Πνευματικό Κέντρο. Στη σημερινή αιμοδοσία συμμετέχουν εκτός από εμάς, είναι οι συνοριοφύλακες, είναι η υποαξία, η αξιωματική και γενικά όλη η αστυνομία, όλο το σωματείο της αστυνομίας. Μία φορά το χρόνο το κάνετε εδώ? Μία φορά το χρόνο, παλιά κάναμε 2 φορές, αλλά μία φορά το χρόνο γίνεται εδώ πέρα και πάντα συμμετέχουμε σε όλες τις δράσεις που κάνει το Τμήμα Αιμοδοσίας της Χίου, είτε στο Ομοίριο είτε στο Δημαρχείο που κάνει οργανωμένα. Προσπαθούμε να δώσουμε και εμείς το παρόν, όσο γίνεται πιο βροντερό κάθε φορά. Σήμερα, εντάξει, ξεκινήσαμε λίγο ήρεμα, ευελπιστώ λίγο στην πορεία να ανέβει και η παρουσία η δικιά μας. Yeah. Θα βοηθάμε και θα είμαστε πάντα παρόν εδώ πέρα με την αιμοδοσία του νοσοκομείου του Χίου. Θέλω να πιστεύω ότι κάθε φορά και περισσότερο η παρουσία μας να βοηθάει και να ενισχύει όσο γίνεται την αιμοδοσία. Άλλωστε είναι και μια δράση η οποία είναι ολιγόλεπτη και προσφέρει πολλά για τον άνθρωπό μας. Αυξάνονται σταδιακά οι εθελοντές αιμοδότες από το δικό σας? Κοιτάξτε, από κάθε φορά που δίνω και εγώ το παρόν, βλέπω παρουσία, βλέπω ενδιαφέρον. Ευελπιστώ όμως ακόμα και περισσότερο στο μέλλον να αυξάνεται διαρκώς. Υπάρχει και το περιθώριο και θέλουμε να δώσουμε το παρόν όλοι μας. Είναι μια σπουδαία πράξη που πραγματικά σωτήρια για τον άνθρωπο. Καθώς το αίμα δεν μπορεί να παρασκευαστεί, οπότε ο μόνος τρόπος να το έχουμε στην τράπεζά μας και να προσφέρεται στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη είναι μέσω του εθελοντισμού. Όπως κάθε χρόνο, η αιμοδοσία στο αστυνομικό τμήμα Χίου είναι συγκινητικά μεγάλη. Μέχρι στιγμής έχουμε πολλούς αιμοδότες. Έχετε κόψει κόσμο? Όχι, δεν χρειάστηκε. Είναι νέοι και υγιείς? Νέοι και υγιείς, ακριβώς. Ό,τι καλύτερο για να δίνει κάποιος. Έρχονται ουσιαστικά εθελοντές συνειδητοποιημένοι που έρχονται κάθε χρόνο. Κάθε πότε μπορεί να δίνει κάποιος? Κάθε 3 μήνες είναι το ελάχιστο που μπορεί να δίνει κάποιος. Οι άντρες επιτρέπεται μέχρι και 4 φορές το χρόνο, ενώ για τις γυναίκες, λόγω της ενουρίσεως, συνήθως τα όρια είναι πιο μεγάλα. Το ελάχιστο 3 φορές το χρόνο. Κάθε 4 μήνες πρέπει. Είστε αστυνομικός? Όχι, όχι. Αλλά βλέπετε που έχει και πηγαίνετε? Ναι, κάθε 4 μήνες. Είναι μία Ομοίριο, μία Δημαρχείο, μία αστυνομία. Έτσι με πηγαίνει. Γιατί? Γιατί πρέπει να δίνουμε αίμα. Είναι πάλι για τον κόσμο. Έχετε καταλάβει δηλαδή πόσο χρήσιμο είναι? Ναι. Σας έχει χρειαστεί ποτέ? Όχι. Στην οικογένειά σας? Όχι. Το ξέρετε ότι δικαιούστε? Ναι, ναι. Σε ένα φιλόξενο χώρο εδώ, στην τοπική διοίκηση της ελληνικής αστυνομίας, πάντα πρόθυμη για προσφορά. Είναι βασικός σύλλογος που στηρίζει τις δράσεις μας και τις ανάγκες μας και όχι μόνο στις καθιερωμένες εθελοντικές αιμοδοσίες όπως σήμερα, αλλά και κατά τη διάρκεια του έτους όταν χρειάζονται έκτακτες ανάγκες. Οι αστυνομικοί πρέπει να είναι από τους πιο συνειδητοποιημένους αιμοδότες, έτσι? Είναι, σε συνδυασμό βέβαια και με το ευεργέτημα των κάποιων ημερών άδειας,
Αλλά αυτό τους έχει κάνει συστηματικούς αιμοδότες. Έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό εθελοντισμού. Αυτό θέλουμε. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε το εθελοντισμό και όχι τους αιμοδότες αντικατάστασης. Γι' αυτό είναι και τιμή μας ότι η αιμοδοσία Χίου σπάνια θα ζητήσει από το περιβάλλον του ασθενούς. Είναι κατανοητό ότι στις δύσκολες στιγμές οι άνθρωποι έχουν πολλά στο μυαλό τους και σοβαρότερα το θέμα της ασθένειας και το θέμα του αίματος μπορούμε εμείς και το στηρίζουμε. Και την Κυριακή, για όποιον δεν μπορεί τις καθημερινές, θα είμαστε αυτή την Κυριακή στο Χαλκιός και συνεχίζουμε τις δράσεις μας και τον Νοέμβριο με 5 εξωτερικές δράσεις, ξεκινώντας από τα Θημιανά, 3 Νοεμβρίου, ημέρα Κυριακή, στις 17 στο Σύλλογο των Ενίτων, πολύ δυνατό σύλλογο που δραστηριοποιείται τα 2 τελευταία χρόνια. Θα πάμε στο δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Χίου, που εκεί ετοιμάζει ο Σύλλογος Γονών και Κηδεμόνων μια δράση σπουδαία, προσφορά ως προς το Φλόγα Παιδιατρικό Νοσοκομείο Ογκολογικό. Και στο χώρο της Μηχανικής Σχολής, τώρα τον Οκτώβριο θα είμαστε στις 30 Οκτωβρίου, που και εκεί καθημερινά έρχονται κάποιοι αιμοδότες από τους σπουδαστές, αλλά και κάνουν και κάποιες ομαδικές στο χώρο τους.